Ντροπή σα! Έχουν πετάξει οικογένειε και παιδιά στον δρόμο! Ντροπή σα, σήμερα εμεί αύριο τα παιδιά σα θα είναι άνευ! Αυτό δεν είναι! Μπράβο σα! Μπράβο, ναι! Ξέχασε, μπράβο! Αυτούς φυλάτε! Αυτούς που πετάνε οικογένειες! Τραβήξε την ιδέα! Το μας είναι τα δίκια του εργατή! Δημοκρατία ή νεοδημοκρατία ίσον ψεκασμός. Ψεκασμός στο πρόσωπο. Άνανδρος ψεκασμός. Και τα λόγια ότι αν δεν ψεκάζανε θα δημιουργούνταν τραυματισμοί είναι δικά τους. Όπως τραυματίστηκαν αστυνομικοί την προηγούμενη φορά, ναι, δήθεν και πήγαν στο νοσοκομείο τις 31 Αυγούστου. Με ευθύνη αποκλειστικά και μόνο της κυβέρνησης, σήμερα η ελληνική αστυνομία, οι δυνάμεις καταστολής, χτύπησαν απρόκλητα και ανέτεια τους απεργούς και τους εργαζόμενους που βρίσκονταν έξω από το εργοστάσιο της Μαλαματίνα. Με σκοπό ένα και μόνο, να λειτουργήσει ο επεργοσπαστικός μηχανισμός, να βγει έξω το εμπόρευμα, έτσι ώστε να συνεχίσει η εταιρεία να αυξάνει την κερδοφορία της, κάνοντας την άκρη, κάνοντας πέρα εργαζόμενους και απολυμμένους απεργούς στον δρόμο. Επιχείρηση μεγάλη στήθηκε από το πρωί για να τρομοκρατήσουν τους απεργούς και να καταφέρουν αυτό που κατάφεραν να κάνουν. Αλλά πέρα από το να ψεκάσουν και να χτυπήσουν την απεργία, δεν κατάφεραν στην πραγματικότητα να τη σπάσουν. Οι εργαζόμενοι, οι απολυμμένοι, όλοι οι απεργοί της Μαλαματίνα είναι εδώ μαζί με τα σωματεία της πόλης, τα σωματεία των εργαζομένων και τους φορείς του κινήματος. Λοιπόν, και θα συνεχίσουν αυτόν τον δίκαιο αγώνα μέχρι να πάρθουν πίσω οι απολύσεις. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει. Πέρα παλά και ματ! Τυπώνε τους εργάτες και στα αφεντικά κάνουνε τις πλάτες. Πέρα παλά και ματ! Τυπώνε τους εργάτες.